Κάνουμε συνέχεια στροφές. Απότομες και προς τα πίσω. Πήραμε μια απόφαση, κύριε Πρόεδρε, και είπαμε ότι η Επιτροπή μας θα εξετάσει τρία αντικείμενα, ρίκους δυνάν και ελπνό και ετοιμολόγηση των φαρμάκων, τα οποία η μόνη συνάφεια που έχουν μεταξύ τους είναι ότι και τα τρία ζητήματα αναφέρονται στον χώρο της υγείας. Από άποψη αποδεικτικού υλικού και αξιολόγησης ποινικής ή πολιτικής, δεν έχουν κάποια σημασία μεταξύ τους. Ήδη αυτό που είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης πριν, αν είναι αληθές αυτό που είπε, το κελπνό είναι ένα αυτόνομο πράγμα. Έξω από την τιμολόγηση φαρμάκων και έξω από το κελπνό. Όμως είπαμε ότι πρέπει να, να τελειώνουν οι μάρτυρες και τα όσο αποδεικτικό υλικό μπορούμε να βρούμε για κάθε κύκλο. Εάν τώρα έρθει ο υπουργός, ο οποίος τρόπον την είναι εγκαλούμενος, βάλτε εισαγωγικά τη λέξη, ο κύριος Λοβέρδος, όταν συζητάμε το θέμα της τιμολόγησης φαρμάκων και μετά το κελπνό, ήδη στη συνείδησή μας, στη μνήμη μας, στη θύμησή μας, θα έχουν ξεχαστεί όλα αυτά που ερευνούμε τώρα. Πρέπει ο κάθε κύκλος, ο κύριος Λοβέρδος, σχετίζεται με το ρίκος δυνάν. Με καμία άλλη υπόθεση. Ούτε με το κελπνό, ούτε με την τιμολόγηση φαρμάκου. Διότι η τιμολόγηση φαρμάκου κυρίως έχει αναδειχθεί, όπως ξέρετε, σχετικά με τη δωροδοκία αξιωματούχων που συνδέονται με το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να προωθήσουν συμφέροντα και προϊόντα κάποιων συγκεκριμένων εταιριών. Αυτό λέει τουλάχιστον η απόφαση του ποινικού τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον ΗΠΑ. Πώς νομίζετε ξεκίνησε το θέμα της δωροδόκησης, της δωροδοκίας αξιωματούχων του ελληνικού κράτους? Με την απόφαση του ποινικού τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον ΗΠΑ. Υπάρχει απόφαση, επιβλήθηκε πρόστιμο 350 εκατομμύρια σε τέτοιες εταιρείες. Δεν επιβλήθηκαν ποινές στους δωροδοκούμενους. Ακόμα, διότι αφορά το ελληνικό κράτος αποκλειστικά, το Αμερικανικό κράτος επέβαλε πρόστιμο 350 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο για την δωροδοκία των εταιριών προς Έλληνες αξιωματούχους. Υπάρχει στο διαδίκτυο η απόφαση του ποινικού τμήματος, στην Αγγλική βέβαια, ο καθένας μπορεί να αντλήσει σοβαρά επιχειρήματα για αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η πρότασή μου είναι. Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε? Η πρότασή μου είναι το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ να κλείσει ως θέμα, ως κύκλος έρευνας. Να μην επανέλθουμε πάλι όταν αφού θα ερευνάμε δηλαδή το κελπνό και το θέμα της δωροδοκίας εκ μέρους φαρμακευτικών εταιριών, εμβόλυμα να έρθει και ένα θέμα πάλι για το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Διότι εγώ που θα είμαι εισηγητής και οι εισηγητές και οι συνάδελφοι, για να κάνουν ερωτήσεις στον αρμόδιο υπουργό, πρέπει να ανατρέξουν πάλι σε όλο το αποδεικτικό υλικό, κύριε Μηταράκη. Σιωπή. Διότι. Σας παρακαλώ. Μα κάτσετε τώρα. Δεν είπαμε να μην παίρνουμε το λόγο, έτσι? Διότι φανταστείτε να έρθει, λέω, ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός που εγκαλείται τώρα για το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, που το αποδίδουν πολιτικές ευθύνες, όταν συζητάμε τη δωροδοκία κρατικών αξιωματούχων. Εκεί που θα τρέχουμε να βρούμε αποδεικτικό υλικό για εκείνο το θέμα, για εκείνο το τομέα, ξαφνικά να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας, να τρέχουμε πάλι στα πρακτικά στην αίθουσα για να αντλήσουμε υλικό. Ωραία. Για να ρωτήσουμε τον υπουργό. Άρα λοιπόν θα κλείσω ο κύκλος του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Να έρθει ο κ. Λοβέρδος, εγώ νομίζω τώρα, όσον αφορά και το πόρισμα. Κοιτάξτε. Ασφαλώς, de jure, κύριε Πρόεδρε, εκ του νόμου το πόρισμα είναι ένα. Μα ποιος άκουσε ότι είναι παραπάνω? Συγγνώμη, αν το είπα από την αρχή ότι είναι ένα, για αυτό σας λέω. Εάν για τις ανάγκες, κύριε Πρόεδρε, εάν για τις ανάγκες της ελληνικής δικαιοσύνης, προσέξτε, τονίζω, για τις ανάγκες της ελληνικής δικαιοσύνης, απαιτείται μία σύνοψη των αποδεικτικών στοιχείων που συλλέχθηκαν για το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Και θέλει ο πρόεδρος της Βουλής, η Ελληνική Βουλή, η Ελληνική Δικαιοσύνη, μία σύνοψη με κάποιες τοποθετήσεις όλων των πολιτικών ομάδων, νομίζω είναι ευκταίο να το κάνουμε, γιατί μπορεί να μην προβλέπεται ρητά από τον νόμο, όμως δεν απαγορεύεται την ποινική διατάξη περί δικαίου. Είναι μια de facto απόφαση που είναι απόφαση Επιτροπής μας. Βοηθάμε την ελληνική δικαιοσύνη για να γυρίσει δικογραφία στον ανακριτή και να φύγουν οι σκιές, αν δεν υπάρχουν για οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο για πάει στο αρχείο υπόθεση, αν δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, γρήγορα να αξιοποιηθεί η ποινική δικογραφία που υπάρχει στην Βουλή και να ακολουθήσει τον δρόμο της. Να κρεμίσει το σιρτάρι μέχρι ότι τελειώσει το κερπνό και η υπόθεση του φαρμάκου που προβλέπεται δεκάμενη τουλάχιστον. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και θα κατηγορούμε τη δικαίωση μετά ότι δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και εμείς δεν θα τη βοηθάμε. Λοιπόν, και εσείς είστε σαφείς, κύριε συνάδελφε. Και άρα πώς θα ανοίξουν και λογαριασμοί οι τραπεζικοί? Τραπεζικοί λογαριασμοί θα ανοίξουν ούτως ή άλλως όσο αφορά το κελπνό. Μην κάνετε διάλογο. Κυρία Χριστοφιλοπούλου. Κύριε Πρόεδρε,